πριν από μερικές μέρες παρουσίασα την καινούργια μου δουλειά, τη Θρακιώτικη Τριλογία. Είναι τρεις χωροί που έμπνευσή τους είναι η Θράκη, βασίζονται πάνω σε ρυθμούς της Θράκης, χορούς της Θράκης. Ένας μαντιλάτος, ένας ζωναράδικος και ένας συγκαθιστός. Και οι τρεις μαζί αποτελούν την τριλογία της ζωής μου, της καρδιάς μου. Το αφιέρωσα και εμπνεύστηκα από τα κορίτσια της καρδιάς μου. Γι' αυτό έβαλα και τα ονόματά τους. Ο πρώτος χορός, ο μαντιλάτος, τον ονόμασα Σταυρούλα, που είναι η σύζυγός μου. Ο δεύτερος χορός είναι ένας ζωναράδικος που το ονόμασα Σμαράγδα, είναι η μεγάλη μου κόρη. Και ο τρίτος χορός λέγεται Σοφία, που είναι ένας συγκαθιστός, που είναι η μικρή μου κόρη. Έμπνευση μέσα από την οικογένεια, την ενότητα, την αγάπη. Αυτό έγινε στο προσωρινό στούντιο τώρα που το ονόμασα και στούντιο καραντίνα λόγω των ημερών μας. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο και άλλες παλαιότερες δουλειές. Πόσο εύκολο είναι μέσα στην πανδημία και με τις δυσκολίες που υπάρχουν με τα πάντα να μπορεί κάποιος να δημιουργεί και να μπορεί να έχει και ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Είναι αρκετά δύσκολο γιατί πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του. Δηλαδή να ηχογραφήσει, να μαγνητοσκοπήσει, είναι αρκετά δύσκολο στο δικό του χώρο, είναι δύσκολα όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά αυτό ήταν μια πρώτη καταγραφή όλο αυτό που θα πιστεύω θα ακολουθήσει και πιο επαγγελματικά στο μέλλον. Με στούντιο, κάμερες και φυσικά με βοήθησαν και φίλοι. Ο Γιάννης Σουνταρίδης, ο φίλος μου μοντέρ, στο μοντάζ. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται αυτά, όσο και δύσκολο να είναι. Εμείς είμαστε, σκοπός μας είναι αυτός, είμαστε καλλιτέχνες, να παρουσιάσουμε την τέχνη, ότι συνεχίζεται. Εγώ προσωπικά από τη Θράκη μας. Ο κόσμος το περιμένει, το έχει ανάγκη αυτές τις εποχές. Φυσικά και το έχει ανάγκη και πιστεύω έχει ανάγκη και αυτές τις αξίες που προβάλλουν όλο αυτού του είδους οι δουλειές. Αξίες όπως αυτή της οικογένειας που είναι μια αξία που την έχουμε διδαχτεί από το παρελθόν. Ας καθίσουμε όλοι και να αναλογιστούμε τι έχουμε διδαχτεί και πού ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς σαν καλλιτέχνες το παρουσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Με ένα χορό, με τρεις ζωρούς χορούς, στην συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή είναι η έμπνευση. Αυτό ξεκίνησε από το καλοκαίρι, αλλά τώρα βρήκα την ευκαιρία λόγω των ημερών και έτσι του να έχω κάποιο χρόνο και να αφιερώσω και για διάφορα κομμάτια που δεν έχουν βγει. Τα μαθήματα στο εργαστήρι τα κάνετε πλέον? Τα μαθήματα εδώ και τρεις μήνες και έχουν κλείσει. Δεν μπορούν να γίνουν διαδικτυακά. Δεν είναι τελείως ακατάλληλο να γίνουν διαδικτυακά. Πρέπει να υπάρχει επαφή άμεση κιόλας. Και απορώ για ποιο λόγο να είμαστε κλειστά, ενώ οι μαθητές μας είναι ένας και δύο το πολύ, ενώ τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Αυτό είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ παράλογο. Εδώ και τρεις-τέσσερις μήνες είμαστε κλειστά. Εμείς που κάνουμε ένα μαθητή και δύο σε ένα χώρο που είναι κατάλληλος για αυτές τις συνθήκες, να παγώσει όλο αυτό που κάνουμε, όλος αυτός ο πολιτισμός, γιατί χρειάζεται. Αυτό που κάνουμε είναι, πιστεύω, λειτουργήμα όσον αφορά τη μουσική και τις άλλες τέχνες. Πέραν αυτού έχουν σταματήσει συναυλίες, έχει σταματήσει αυτό το... Με λίγα λόγια, μουσική χωρίς τον άνθρωπο δεν γίνεται, ή άνθρωπος χωρίς τη μουσική. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν αυτοί που βγάζουν αποφάσεις τέτοιου είδους, ότι χωρίς τη μουσική δεν γίνεται τίποτα. Επαναπαύονται στο ψεύτικο αυτό, μέσω της οθόνης και μέσα του... Αλλά το ζωντανό είναι άλλο, το ζωντανό είναι η αλήθεια.